Στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου μεταφέρθηκε ξανά λίγο με 19 το πρωί επιχειρηματία Θεόδωρος Αριστοδήμου, ο οποίος χθες το πρωί είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 48 ώρες νοσηλεία λόγω υψηλής πίεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ο κ. Αριστοδήμου βρισκόταν στα κρατητήρια και ετοιμαζόταν να μεταφερθεί στο τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων για κατάθεση, ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου και αργότερα σε ιδιωτική κλινική στη Λευκωσία για εξετάσεις. Παρουσίασε εκ νέου κάποια προβλήματα υγείας και θεωρήθηκε επιβεβλημένο να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική στην Λευκωσία, όπου εκεί οι επικαθήκοντοι γιατροί θεώρησαν ότι πρέπει να κρατηθεί για περαιτέρω νοσηλεία. Για την υπόθεση που διερευνάται για τις πολεοδομικές υπερβάσεις και παρατυπίες που φαίνεται να έγιναν κατά το διαχωρισμό μεγάλο αριθμικό παιδός στην περιοχή Σκαλή, εκτός από τον κύριο Αριστοδήμου, τελούν υποκράτηση σύζυγός του, ο τέος μηχανικός του Δήμου Πάφου και λειτουργός των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, η οποία επίσης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Οι ανακριτές σήμερα έχουν λάβει πολύ ωραία κατάθεση, τόσο από την 56χρονη που οποία τελεί υποκράτηση, όσο και από τον 68χρονο, ενώ το τέταρτο πρόσωπο, η 36χρονη που τελεί υποκράτηση για την ίδια υπόθεση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται 179 φάκελοι, ενώ σε ό,τι αφορά το δεύτερο διάταγμα της νομικής υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε ο Δήμος Πάφου να παραδώσει στις αρχές όλους τους φακέλους αναπτύξεων, όχι μόνο του ομίλου Αρίστου, αλλά και των εταιριών με τις οποίες συνδέεται, πληροφορίες του Αντένα αναφέρουν πως αναμένονται από τον έφορο εταιριών.